Καλημέρα και πάλι, Κώστα. Είμαστε στην καρδιά της Αθήνας, στην αγορά και συγκεκριμένα στη συμβολή των οδών Νίκης και Ερμού. Βρισκόμαστε στην εκπνοή της θερινής εκπτωτικής περίοδου. Υπάρχουν καταστήματα που έχουν ανοίξει ήδη για να υποδεχτούν το καταναλωτικό κοινό. Βλέπετε τώρα και με την βοήθεια του Φώτη Θεοδωρακόπουλου που σας δείχνουμε ζωντανά τις βιτρίνες των καταστημάτων και τις εκπτώσεις που αναγράφονται σε αυτές. Αγγίζουν τουλάχιστον, Κώστα, σε όσα μαγαζιά βλέπω εγώ γύρω μου το 50% για όλα τα καλοκαιρινά είδη. Είναι με εξαίρεση σε κάθε περίπτωση κάποιους κωδικούς. Έχει ξεκινήσει σιγά σιγά και η αγοραστική κίνηση. Βλέπετε τώρα τον κόσμο που έρχεται. Να σου πω ότι δεν είναι μόνο Έλληνες, είναι και ξένοι τουρίστες από κάθε άκρη της γης. Συναντάμε κόσμο και από την Ευρώπη και από την Αμερική, οι οποίοι κάνουν και αυτή έρευνα πριν την πραγματοποίηση οποιασδήποτε αγοράς. Ενώ φαίνεται πως όσοι έρχονται από την Αμερική είναι αυτοί που κάνουν και τις μεγαλύτερες αγορές σε είδη. Τώρα θα έχουμε κοντά μας τον κύριο Μάκη Σαββίδη, ο οποίος θα μας πει λίγα περισσότερα λόγια για το πώς κύλησε φέτος η εκπτωτική περίοδος, αν είναι ευχαριστημένοι και οι επιχειρηματίες. Ωραία, για να μας πει. Με την κίνηση της αγοράς. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Γεια σας. Είναι αρνητική η φετινή εκπτωτική περίοδος. Πρώτα απ' όλα οι Έλληνες καταναλωτές έχουν πρόβλημα το διαθέσιμο εισόδημα και οι τουρίστες που έρχονται κυρίως από Ευρώπη δεν είναι αυτοί οι καλοί μας πελάτες που προτιμούν την ελληνική αγορά. Ολοκληρώνεται μεθαύριο η εκπτωτική περίοδος και μαζί με την εκπτωτική περίοδο ολοκληρώνεται και η ετήσια έρευνα που κάνουμε για τις θερινές εκπτώσεις. Από τα πρώτα στοιχεία που έχουμε επιβεβαιώνεται αυτό που σας λέω, ότι η πλειονότητα των εμπορικών καταστημάτων είναι χειρότερα ή το πολύ στα ίδια σε σχέση με πέρσι. Τι αγοράζουν κυρίως? Όπως κάθε χρονιά, την καλοκαιρινή περίοδο, ένδυση, απόδυση, αξεσουάρ είναι οι τρεις υποκλάδοι οι οποίοι πρωταγωνιστούν. Τα είδη δηλαδή που προτιμούν κυρίως οι γυναίκες. Μάλιστα. Οι ξένοι τουρίστες έδωσαν κάποια ανάσα? Οι τουρίστες είναι μια μεγάλη ανάσα πάντα για την ελληνική αγορά, αλλά όπως σας είπα, πρέπει να προσελκύσουμε πελάτες από εκτός Ευρώπης χώρες, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως είναι η Αυστραλία, οι οποίοι δεν έχουν τα προϊόντα που πουλάει η ελληνική αγορά στις χώρες τους. Ή αν τα έχουν, είναι πολύ ακριβότερα από ό,τι τα διαθέτουμε εμείς. Φέτος, το μείγμα τουρισμού που ήρθε στη χώρα μας είναι κυρίως από την Ευρώπη, οι οποίοι δεν είναι και καλύτεροι καταναλωτές.